θέμα μας απόψε, η ελληνική γλώσσα. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας και νωρίτερα αυτό το μήνα είχαμε και την ημέρα ελληνικής γλώσσας που έχει θεσμοθετήσει η δική μας χώρα. Έχουμε κοντά μας τον Αχιλλέα Κοστούλα, διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και διδάσκοντα εφαρμοσμένη γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλησπέρα κύριε Κοστούλα. Καλησπέρα σας κύριε Χαραλαμπίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα ξεκινήσω κάπως ανορθόδοξα, ρωτώντας κάτι που παραπέμπει σε μια παλιότερη συζήτηση που γινόταν στην Ελλάδα. Αν η ελληνική γλώσσα είναι μία και ενιαία ή είναι διαφορετικές που απλώς μοιράζονται στοιχεία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα που θέλετε κύριε Χαραλαμπίδη, γιατί ακριβώς φαίνεται να έχει μια προφανή απάντηση, κρύβει παγίδες. Οπότε η ελληνική γλώσσα σαφέστατα, προφανέστατα είναι μία. Αλλά εγώ θα δίσταζα λίγο να την χαρακτηρίσω ενιαία. Και τι εννοώ, ότι σε μια ιστορική διαδρομή η οποία ξεκινά περίπου πριν 3.500 χρόνια που έχουμε γραπτά τεχνήρια, η ελληνική έχει πάρει πάρα πολλές μορφές. Και αν δεν είχαμε επενδύσει αρκετό χρόνο στο σχολείο, νομίζω δύσκολα θα διαβάζαμε σήμερα ένα αρχαίο κείμενο. Και ακόμη λιγότεροι από εμάς είναι σε θέση, ξέρω εγώ, να διαβάσουν ένα ομιλικό κείμενο. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια γλώσσα η οποία σε μια μεγάλη ιστορική διαδρομή έχει πάρει πάρα πολλές μορφές, ας πούμε, διαφορετικές ποικιλίες, οι οποίες μοιράζονται πολλές ομοιότητες και έχουν και βέβαια και δικά τους διακριτά χαρακτηριστικά. Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο ίσως ξαφνιάσει λίγο κάποιος από τους ακροατές μας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, δεν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό κριτήριο με βάση το οποίο να αποφασίζουμε πότε δύο ποικιλίες είναι δύο διάλεκτοι της ίδιας γλώσσας ή δύο διαφορετικές γλώσσες. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε είναι ιστορικά, είναι ιδεολογικά, είναι ψυχολογικά, είναι πολιτικά. Και με βάση όλα αυτά τα κριτήρια, ναι, σαφέστατα, αυτά τα κριτήρια δηλαδή, μας επιβάλλουν να θεωρούμε και πολύ σωστά ότι ναι, η ελληνική γλώσσα είναι μία. Με τον αστερίσκο όμως αυτό, ότι είναι μία γλώσσα πολύ πλούσια ακριβώς επειδή έχει τόσες πολλές, τόσο διαφορετικές μορφές. Πολύ συχνά στην Ελλάδα ακούμε και διαβάζουμε για τον κίνδυνο ή τους κινδύνους που διατρέχει η γλώσσα μας. Υπάρχει μία, θα έλεγε κανείς, περιραίουσα κινδυνολογία. Πρέπει να αισθανόμαστε ότι απειλείται ή κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ναι, είναι. Καμιά φορά αγγίζει αυτός ο προβληματισμός, αγγίζει τα όρια της κινδυνολογίας. Αλλά εγώ θα ήθελα να τον περιγράψουμε λίγο πιο τελικά. Όρους, γιατί στη ρίζα αυτού του φόβου υπάρχει μια αγάπη που έχουμε όλοι mm-hmm. για τη γλώσσα. Και ακριβώς αυτή η αγάπη είναι που γεννά μια μηχανία όταν βλέπουμε τη γλώσσα να αλλάζει. Και μάλιστα όταν βλέπουμε ότι ο ρυθμός της αλλαγής είναι κάπως ταχύτερος από την πληθυσμιακή ανανέωση της χώρας μας, για να το πω έτσι κάπως κομψά. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν συναντάμε μια ξένη, μια παράξενη λέξη, ξέρω, ένα γάλλιο, κάτι το οποίο δεν το είχαμε γνωρίσει παλιότερα, σίγουρα αυτό μας ξαφνιάζει. Μας ξενίζει καμιά φορά, ναι. Ξενίζει. Αυτό όμως δεν είναι κάτι νέο, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Σε όλη την ιστορία της ελληνικής γλώσσας αυτό το πράγμα συνέβαινε. Να σας πω το εξής, το οποίο είναι και λίγο αστείο. Έχουμε γραπτά κείμενα ακόμη και από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, τα οποία εκφράζουν ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό, ακριβώς τον ίδιο φόβο, ακριβώς την ίδια γκρίνια. Mm-hmm. Δηλαδή, λέμε για παράδειγμα, υπάρχει ο Φρίνιχος. Ο Φρίνιχος ήταν ένας λόγιος που έζησε εκεί γύρω στον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, έγραψε ένα βιβλίο, λέει «Εκλογή ονομάτων και ρημάτων Αττικών». Και τι λέει? Λέει για παράδειγμα ότι η λέξη «μάγειρος» είναι δόκιμη. Η λέξη μαγειρίου δεν είναι. Αντίθε τούτου, λέει, οκτάνιον λέγουμεν. Ή να μην λέμε πάντοτε, να λέμε εκάστοτε και διαπαντός. Το πάντοτε δεν είναι καλή λέξη. Και θέλω να πω ότι
η ελληνική γλώσσα, αν έχει ένα πράγμα σταθερό σε όλη τη στην ιστορική διαδρομή, είναι η ικανότητα της αυτή να προσαρμόζεται, να αλλάζει. Και αυτό που εμείς καμιά φορά, όταν έτσι είναι λίγο πιο στενή η οπτική μας, το βλέπουμε σαν απειλή, είναι ακριβώς η ζωντάνια. Είναι αυτό που διασφαλίζει την ικανότητα της γλώσσας να επιβιώνει τόσες χιλιάδες χρόνια. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό αφορά και τις ξένες λέξεις που βλέπουμε να εισραίουν πολλές φορές. Εντάξει, καταρχάς αμυγής και στη συνέχεια και παράγωγης. Δηλαδή, να πω το πάρα πολύ συνηθισμένο που το λέμε όλοι κάθε μέρα, γκουγκλάρω ή γκουγκλίζω. Τέτοιου είδους δηλαδή λέξεις οι οποίες ισορμούν στο ελληνικό λεξιλόγιο λόγω της τριβής με μια σειρά από πράγματα τα οποία μέχρι πριν δεν υπήρχαν. Πολύ πολύ σωστά. Έχει η ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει μόνη της σε ένα κοινό, δεν είμαστε η Βόρεια Κορέα. Έχουμε συνεχώς ανταλλαγή προϊόντων, ιδεών με πάρα πολλές άλλες γλώσσες. Και βέβαια τώρα έχουμε λέξεις κυρίως από τα αγγλικά, γκουγκλάρω, γκουγκλίζω, ντελιβεράς. Αλλά και αν πάμε λίγο παλιότερα, έχουμε μια άλλη σειρά από λέξεις, όπως ασθενισμένο, παλτό, μο, μπλε, ροζ, οι οποίες μας έρχονται από τα γαλλικά. Πολύ σωστά. Και αν πάμε λίγο παραπίσω, έχουμε πόρτα, που είναι ιταλική λέξη, η ελληνική είναι σειρά. Βάρκα, λουκουμάς, ξέρω εγώ. Ακόμα και το πανέρι, λατινική λέξη. Καλή, θα λέγαμε αρτοφόλη ενδεχομένως. Όλες αυτές οι λέξεις, όταν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μπήκαν στο λεξιλόγιο μας, δεν φτώχυναν τη γλώσσα μας. Και μένει να φανεί αν ξέρω εγώ, κάποιες λέξεις όπως ξέρω εγώ, τον γκουγκλάρω, τον γκουγκλίζω, τον κριντζάρω που θα λέγει η κόρη μου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα μείνουν. Τη γλώσσα, αν τις θέλει η γλώσσα και τις χρειάζεται, θα τις εξορματώσει. Αν δεν τις θέλει, θα τις απορρίψει μόνη της. Όπως έτσι το. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται την λειτουργία της γλώσσας δίνει ακριβώς αυτή την αίσθηση της ζωντάνιας, δηλαδή ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος θα έλεγε κανείς και με μια ιονή βιολογική διάσταση αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του. Ναι, συχνά το χρησιμοποιούμε αυτή την μεταφορά και χρησιμοποιούμε και άλλες μεταφορές για τη γλώσσα που τις δανειζόμαστε από τη βιολογία, όπως το γλωσσικό οικοσύστημα, δηλαδή πώς αλληλεπιδρούν οι γλώσσες μεταξύ τους, τι γίνεται όταν μια έτσι δυναμική γλώσσα μπαίνει στο οικοσύστημα και εκτοπίζει άλλες. Μας δίνει πολλά χρήσιμα εργαλεία αυτή η μεταφορά, αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε ότι είναι μια μεταφορά, κάθε μεταφορά μας. Προσφέρει κάτι και κάπου μας αποπροσανατολίζει. Κάτι το οποίο πάρα πολύ συχνά λέμε και συζητάμε και ειδικά κάποιοι τέλος πάντων που ασχολούνται με την γλώσσα περισσότερο έχουν αυτή την τάση και εγώ για παράδειγμα είμαι ένας από αυτούς, κινούμαστε στο να υποδεικνύουμε λάθη στη χρήση της γλώσσας. Τα υποδεικνύουμε βέβαια, εντάξει, όσο γίνεται πιο φιλικά και ευγενικά στους γύρω μας, αλλά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ακούμε κάτι και μας χτυπάει, είναι αντίθετο στη νόρμα, είναι αντίθετο σε αυτό το οποίο έχουμε διδαχτεί, σε αυτό το οποίο ενδεχομένως υπάρχει στα βιβλία της γραμματικής και του συντακτικού κλπ. Οπότε το αντιλαμβανόμαστε ως κάτι λάθος. Είναι όντως έτσι ή πρέπει να καταλαβαίνουμε να προσλαμβάνουμε τη γλώσσα με πιο πλουραλιστικούς όρους? Εγώ δεν θα το έλεγα ή δεν θα έσπευγα να καταδικάσω αυτή τη συμπεριφορά, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και δεν το κάνουμε μόνο στη γλώσσα. Για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο πιθανό να το κάνουμε και με τον τρόπο που ντύνονται οι άλλοι. Αν κάποιος, λέω εγώ τώρα, αν δούμε κάποιον που φοράει σακάκι και shorts, πιθανό να πούμε ότι αυτό είναι λίγο ασυνήθιστο για μας. Έτσι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Η οπτική δική μας, η γλωσσολογική, η επιστημονική,
αγκαλιάζει τη γλώσσα, την αγκαλιάζει σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις. Δηλαδή όταν λέμε ότι εγώ μελετάω τη γλώσσα, μελετάμε και τη γλώσσα των νηπίων, μελετάμε και τη γλώσσα της λογοτεχνίας, τις ντοπιολαγιές, τη δημιουργικότητα, τον νεολογισμό, το γλωσσικό παιχνίδι, ακόμα και τις προσωπικές ιδιοτροπίες. Και όταν διοθετούμε μια τέτοια οπτική, ίσως αυτό το δίπολο σωστό λάθος δεν είναι τόσο πολύ χρήσιμο. Δηλαδή τώρα τι θα κάνω, θα πάω να δω τον Καδάφη και να του πω ότι αυτό που έλεγες, που έγραψες εκεί, το επέστρεφε συχνά και παίρνεμε, είναι λάθος γιατί δεν παίρνει αύξηση η προστακτική. Ναι, εντάξει. Δεν θα το ερμηνεύσουμε έτσι, δεν θα το ερμηνεύσουμε με αυτούς τους όρους. Θα το ερμηνεύσουμε στο πλαίσιο που γράφτηκε. Mm-hmm. Αυτή είναι μία διάσταση. Υπάρχει και άλλη μία. Ότι μέσα σε όλο αυτό το ευρύ πλαίσιο το οποίο προσπάθησα να περιγράψω, σε όλες αυτές τις ποικιλίες που συναποτελούν τη γλώσσα, υπάρχει και αυτό που λέμε η νόρμα, η επίσημη γλώσσα. Η γλώσσα του σχολείου και της διοίκησης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η γλώσσα που μιλάμε εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η νόρμα είναι λίγο πιο, ας πούμε, τυποποιημένη, στανταρισμένη, ιδιαίτερα στη γραπτή της μορφή. Σημαίνει αυτό πρακτικά. Για να πάρω ένα παράδειγμα από την ορθογραφία, που ίσως δεν είναι τόσο πιο επιστημονικά δόκιμο, αλλά μου συγχωρεθεί. Αν δω ένα γραπτό ενός φοιτητή μου που έχει το ότι, το αναφορικό το ότι χωρίς κόμμα, αυτό θα με ενοχλήσει, γιατί παραβιάζει τις προσδοκίες μου σε σχέση με το τι θέλω να δω εγώ σε ένα κείμενο που εντάσσεται στην όρμα. Mm-hmm. Αν ο ίδιος φοιτητής μου γράψει στο Facebook χρόνια πολλά, κύριε, ό,τι επιθυμείτε, εκεί δεν θα το δώσα λάθος. Εκεί θα το δώσα μια γλωσσική αλλαγή να εξελίξει. Σημαίνει. Άρα, για να απαντήσω ή να προσπαθήσω να απαντήσω πιο περιληπτικά το ερώτημα που μου θέσατε, το αν θα θεωρήσουμε κάτι λάθος στη χρήση της γλώσσας ή όχι, έχει να κάνει με το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Το βλέπω σαν κομμάτι της νόρμας, ταιριάζει, δεν ταιριάζει, το βλέπω σαν κομμάτι ενός άλλου κώδικα, κάπως έτσι. Υπάρχει κάποιο σημείο συγκεκριμένο ή έστω νοητό από το οποίο και πέρα ένας όρος μη καθιερωμένος εντάσσεται στην όρμα? Σε κάποιες γλώσσες ναι, σε κάποιες γλώσσες όχι. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιες γλώσσες οι οποίες έχουν όργανα ρύθμισης της γλώσσας. Ας πούμε, στα Ιταλικά υπάρχει η Ακαδέμια Della Crusca, στα Γαλλικά πιο γνωστή ίσως η Ακαδέμια Φρανσές, οι οποίες εκδίδουν τα λεξικά τους, εκδίδουν τις οδηγίες τους και από τη στιγμή που το αποδεχτούν αυτοί, κάτι εντάσσεται στην νόρμα. Mm-hmm. Άλλες φορές είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πιο προοδευτικά, πιο σταδιακά. Ας πούμε στα ελληνικά θα λέγαμε ότι κάτι γίνεται αποδεκτό όταν αρχίσουμε να το βλέπουμε σε 2-3 από τα μεγάλα λεξικά. Χωρίς να είναι τόσο εύκολο να βάλουμε ένα συγκεκριμένο ορόσημο. Ναι. Ναι, για παράδειγμα να χρησιμοποιήσω αυτό που είπατε πριν με την αύξηση στην προστακτική. Είναι η αύξηση στην προστακτική μία, επειδή την ακούμε στον προφορικό λόγο πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Είναι ένας μια κατηγορία τύπων που πρέπει να την αποδεχτούμε ως δεύτερη, ως παραπλήσια της νόρμας, δηλαδή να τη συμπληρώσουμε κάποια στιγμή. Ξέρετε, ειδικά με την αύξηση στην προστακτική, μια επιφύλαξη που έχω εγώ είναι ότι αυτό φαίνεται πως υπήρχε στη γλώσσα μας, τουλάχιστον στον προφορικό λόγο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς να έχουν γερθεί έτσι προφανείς ενστάσεις. Δηλαδή αυτή η ορθοτική οδηγία που βλέπουμε αυτές τις μέρες νομίζω είναι λίγο πιο πρόσφατη. Είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο.
Είναι πιθανόν, είναι λίγο υπερσυνιστική αυτή η αίσθηση δική μου. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχω μελετήσει. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι από τη στιγμή που αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι το βλέπουμε ήδη στον Καδάφη, το βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες, το βλέπουμε σε κείμενα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μου είναι λίγο δύσκολο να αρνηθώ την ύπαρξή του ή να το διώξω αυτή τη στιγμή από τη γλώσσα. Ναι, και ίσως εκεί να βάλουμε και τη γραμμή στο πολύ επίσημο κείμενο και στο λιγότερο επίσημο, ναι, ας πούμε. Σαφέστατα. Ναι, ναι. Σαφέστατα. Έχει να κάνει με το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται κάθε λέξη, κάθε φορά λόγου. Ναι. Η γλώσσα μας, κύριε Κοστούλα, μιλιέται από λίγα εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, σε μια εποχή που γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίεση προς στις μικρές γλώσσες, δηλαδή στις ολιγάνθρωπες γλώσσες, κυρίως από τα αγγλικά φυσικά. Έχουν μέλλον οι μικρές γλώσσες εντός εισαγωγικών σε έναν κόσμο που ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο? Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει πολύ και νομίζω μας προβληματίζει δίκαια, γιατί ξέρετε, λέμε πολύ σχηματικά ότι υπάρχουν στον κόσμο γύρω στις 7.000 γλώσσες, πολλές από τις οποίες είναι μόνο προφορικές. Και από αυτές, σε βάθος μιας γενιάς, εκτιμούμε ότι θα έχουν χαθεί περίπου 2.500. Το τρίτο. Είναι τόσο έντονη η πίεση που δέχονται, που μερικοί μάλιστα χρησιμοποιούν ακόμα και τον όρο γλωσσοκτονία για να το περιγράψουν. Για να προλάβω και να μην ανησυχήσουμε τους ακροατές μας, η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει. Ναι. Οι γλώσσες πεθαίνουν όταν διακόπτεται η διαγενειακή μετάδοση. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε στα βλάχικα, το είδαμε στα αρβανίτικα. Τα ελληνικά, ακόμη και αν ο αριθμός των ομιλητών τους είναι συγκριτικά μικρός, δεν κινδυνεύουν, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να σταματήσουν οι γονείς να διδάσκουν να μιλάνε ελληνικά στα παιδιά τους. Αυτός δεν είναι ένας άμεσος κίνδυνος. Προσέξτε όμως, ο σκοπός μας δεν είναι απλώς να διασφαλίσουμε την επιγείωση της γλώσσας, είναι και να διατηρήσουμε ολόκληρο το εκφραστικό έθνος της γλώσσας. Να μην χωρίσουμε δηλαδή πεδία χρήσης της γλώσσας. Πολύ σωστό. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εμείς οι επιστήμονες, δεν είναι ο συγκεκριμένος γλωσσολόγος, ενώ όλοι όσους είμαστε στον ακαδημαϊκό χώρο, για να κάνουμε τη δουλειά μας, για να αναγνωριστεί η δουλειά μας, πρέπει να δημοσιεύουμε σε αγγλόφωνα περιοδικά. Δεν μας προσφέρει τίποτα, ούτε σε αναγνωρισιμότητα, ούτε σε ευκολία διάδοση των ειδών μας, να γράφουμε στα ελληνικά. Αυτό ήδη είναι σαν να εκχωρούμε ένα κομμάτι της δραστηριότητάς μας σε μια άλλη γλώσσα. Και να αρχίσουμε να διδάσκουμε και στα αγγλικά, γιατί υπάρχει μια πίεση να προσφέρουμε και αγγλόφωνα μαθήματα. Άλλο ένα κομμάτι θα εκχωρηθεί. Και να αρχίσουμε, επειδή δεν είναι τόσο εμπορικό το να γράφει λογοτεχνία στα ελληνικά, να γράφουμε στα αγγλικά. Εκχωρείται άλλο ένα κομμάτι, άλλο ένα πεδίο χρήσης. Εκεί υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί το εύρος χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβάλλει, δημιουργεί μια ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, και θεσμικής στήριξης και οικονομικής στήριξης. Δηλαδή υπάρχει μια ανάγκη. Και μια και φτάσαμε και αγγίξαμε και την πολιτεία, ήθελα κλείνοντας να ρωτήσω, εάν, επειδή εσείς ασχολείστε αρκετά με το κομμάτι της γλωσσικής εκπαίδευσης, εάν η γλωσσική εκπαίδευση στη χώρα μας είναι σε ένα επιθυμητό επίπεδο, εάν μαθαίνουμε σήμερα καλύτερα ή χειρότερα ελληνικά, όπως βλέπουμε να συζητείτε συχνά, και αν φθήνει η γλωσσική μας παιδεία. Έχω την ανησυχία ότι ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα στο κλείσιμο της συζήτησης. Ναι, εντάξει. Περιληπτικά, πολύ περιληπτικά θα πω ότι, το λέω αυτό με πάρα πολύ λύπη, ότι όχι, η γλωσσική εκπαίδευση δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε να είναι. Και υπάρχουν δύο τάξεις προβλημάτων εδώ πέρα. Κάποια τα οποία είναι γενικά για την παιδεία,
γενικά ξέρουμε ότι το σχολείο αυτή τη στιγμή, ο τρόπος που λειτουργεί, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν πολύ συγκεκριμένα ειδικά γλώσσα. Πολύ περιληπτικά θα ήθελα να κάποιες σκέψεις δικές μου πάνω σε αυτό είναι ότι καλώς ή κακώς έχουμε μια φορμαλιστική παιδεία, μια παιδεία η οποία διδάσκει πολύ τον γλωσσικό τύπο και όχι τόσο πολύ τη χρήση. Και το αποτέλεσμα αυτού ποιο είναι, ότι έρχονται οι φοιτητές στο δικό μου πανεπιστημίο, οι οποίοι μπορεί να ξέρουν να κλείνουν πάρα πολλά ρήματα στα αρχαία ελληνικά, δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα πολυσέλιδο κείμενο. Η αίσθηση μου λοιπόν είναι ότι χρειάζεται να ξανασκεφτούμε λίγο τι προσπαθούμε να κάνουμε στο γλωσσικό μάθημα τα 12-17 χρόνια που είναι το παιδί στο σχολείο. Και δεν θέλουμε μαγικές λύσεις, δεν θέλουμε τίποτα. Κοινή λογική. Θέλουμε τα παιδιά να διαβάζουν περισσότερα. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν να εκφράζονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να τα ακούμε. Απλά πράγματα που είναι και καλή παιδαγωγική. Και να κατανοούν το κείμενο είναι πάρα πολύ βασικό. Βεβαίως. Και, και αυτό ακριβώς. Να τους δίνουν την ευκαιρία να εκφράσουν τι έμαθαν, τι κατάλαβαν από αυτό το κείμενο. Αν συμφωνούν, γιατί τους άρεσε. Είναι πράγματα τα οποία είναι στον πυρήνα και της δημοκρατικής παιδείας, όπως την αντιλαμβάνομαι. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Κύριε Κοστούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Προσωπικά τη χάρηκα και νομίζω ότι ακροθυγώς, αλλά με ουσία θίξαμε μια σειρά από θέματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.